Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με την επόμενη αναγνώριση. Ε, είναι μια κυρία η οποία ασχολείται αρκετά χρόνια με το χώρο. Είναι μητέρα, ε, σύζυγος, έχει δύο παιδιά. Τρία, συγγνώμη. Ναι, τρία παιδιά. Πραγματικά τρέχει για όλα, και για την ομάδα και για την οικογένεια. Και κάνει καταπληκτική δουλειά. Είναι το νεότερο σμαράγδι... 500 πλάσα, αλλά δεν είναι 500, είναι πολύ παραπάνω. Ωραία. Θέλω λοιπόν να με βοηθήσετε να τη φέρουμε στο βήμα με το χειροκρότημα που τη αξίζει, την κυρία Σοφία Αζηγούρα. πω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ, παρόλη τη κατάσταση που γίνεται εκεί έξω. Ε, και όταν φύγετε από εδώ είμαι σίγουρη πως θα λέτε σωστά κάναμε που πήγαμε. Ε, πώς να ξεκινήσω δεν ξέρω. Καταρχήν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη γιατί βρίσκομαι εδώ. Βρίσκομαι σε ένα χώρο μακριά από τη μιζέρια, μακριά από την κατάθλιψη, μακριά από την κρίνια και τη μουρμούρα που επικρατεί εκεί έξω. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι πως οι άνθρωποι έξω περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Για να μην πω όλοι οι άνθρωποι περισσότεροι, τα πράγματα ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι δυστυχώς δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εμείς όμως εδώ ε, έχουμε πάρει την κατάσταση στα χέρια μας, όπως είπε και ο κύριος Κεραμίδας, και έχουμε επιλέξει να φτιάξουμε εμείς τη ζωή μας έτσι όπως τη θέλουμε, και όχι όπως τη θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε τα πράγματα να συμβούν για μας. Η Ολυμπιακή ιδέα ήρθε πριν από 1,5 χρόνο στα αυτιά μου από τον κύριο Παπανικολάου. Όταν μου έδειξε το πλάνο, πριν προλάβει να τελειώσει, μέσα μου ξύπνησε η ελπίδα και το όνειρο. Ξύπνησε ξανά, γιατί κοιμόταν για αρκετά χρόνια. Ε, πίστεψα στην ιδέα, από τον πρώτο μήνα βέβαια, διαπίστωσα ότι έχω να κάνω με μία εταιρεία αξιόπιστη και πολύ σοβαρή. Ε, μετά έβαλα δράση και στην πορεία κατάλαβα ότι είχα να κάνω και με ανθρώπους, ενώ τη γραμμή αναδοχής μου, οι οποίοι είναι επαγγελματίες, σοβαροί άνθρωποι και για μένα πολύ ποιοτικοί. Και δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα των ανθρώπων. Ε, με την καθοδήγηση του Κώστα, ξεκινήσαμε να κάνουμε πλάνα μαζί, αφού έκανα μια πολύ μεγάλη λίστα, που το προτείνω και το συμβουλεύω να το κάνετε όλοι, με ονόματα, έδωσα πολύ μεγάλη βάση στην πρόσκληση, γιατί πιστεύω ότι το 90% της επιτυχίας στη δουλειά μας βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στον τρόπο που θα πρέπει να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους για να γνωρίσουν την Ολυμπιακή ιδέα, να ακούσουν γι' αυτό και να μάθουν. Ε, Δούλεψα πολύ πάνω σε αυτό και μετά, αφού έκανα τα πρώτα πλάνα με τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, ε, εκείνος μου δίδαξε να δουλέψω με το βάθος. Με άφησα να κάνω πράγματα μόνη μου. Μου δίδαξε το πώς μπορώ να δουλέψω με το βάθος, με επιτυχία όμως. Ε, ενώ προέρχομαι από το χώρο της δικτύωσης, ε, κατάλαβα πολύ σύντομα ότι δεν ήξερα τίποτα πάνω σε αυτό. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε βάθος, δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του, μου είπε, ακριβώς έτσι όπως θα το πω, «Σοφούλα μου, τι θέλεις να χτίσεις, θέλεις να χτίσεις ένα διόροφο, θέλεις να χτίσεις μια πολυκατοικία ή θέλεις να χτίσεις έναν ουρανοξύστη». Ε, και εγώ τι θα απαντούσα φυσικά, Τον ουρανοξύτη θέλω. Ε, Όπω ε, οι περισσότεροι καταλαβαίνετε, ο ουρανοξύτη για να ε, σημαίνει τι σημαίνει, πολλέ χιλιάδε άτομα στο δίκτυό σου. Και για να γίνει αυτό απαιτεί υπομονή και επιμονή. Ε, και πάνω σε αυτό μου δίδαξε πολλά. Μου δίδαξε πώ να μπορώ να διαχειρίζομαι του ανθρώπου σωστά, γιατί θα πρέπει να μάθουμε να συνεπάρχουμε με του ανθρώπου τη ομάδα, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θέλουν, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί τους και για να μπορέσουμε να τους κατευθύνουμε σωστά και να τους βοηθήσουμε, πρώτα-πρώτα θα πρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες τους. Ε, συνεχώς, λοιπόν, μου δίδασκε και καθημερινά πράγματα ο άνθρωπος αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει πολύ σύντομα μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Ε, στο προηγούμενο event είχα γνωριστεί Ζαφύρι 300+. Plus. Και η αλήθεια είναι ότι πρώτα ήρθε η ομάδα και μετά εγώ κατέ, κατέκτησα τον τίτλο του Ζαφυριού. Σήμερα η ομάδα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 500. Ε, τι να πω... Ε, αυτό που έχω να πω για αυτή τη δουλειά είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να δίνουμε πολύ, σημα, πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό. Ο καθένας έχει την την ιδιαιτερότητά του και το δικό του χαρακτήρα. Εάν δεν καθίσουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό, πιστεύω ότι δεν θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, δουλεύοντα πάνω σε αυτό, ε, μπήκαν τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα θεμέλια για τον ουρανοξύστη. Τα θεμέλια σημαίνουν τι. Σημαίνουν όλοι οι άνθρωποι που αναγνωρίστηκαν χθε εδώ πάνω στη σκηνή και που συγκινήθηκα πάρα πολύ. Αυτά είναι τα θεμέλια για τον ουρανοξύστη που θα χτίσουμε στο μέλλον. Και τα θεμέλια επίσης σημαίνουν ένα εισόδημα για μένα που δεν θα το είχα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, ειδικά στη σημερινή κατάσταση. Ε, την τρίτη το βράδυ μπήκαν τα μπόνους. Τρίτη ήταν πρώτη του μήνα, αυτό σημαίνει κάτι για την αξιοπιστία της εταιρεία και για τη σοβαρότητα που έχει. Σημαίνει πολλά μάλλον, όχι κάτι. Την επόμενη μέρα το πρωί, εγώ φώναξα τα παιδιά μου, γιατί ο σύζυγος έλειπε. Γιατί ξέχασα να σας πω ότι η Ολυμπιακή Ιδέα με βρήκε σε μία φάση που η οικονομική κατάσταση στο σπίτι μου είχε φτάσει σε αδιέξοδο και εκείνο δούλευε και δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ. Παρ' όλα αυτά, οικονομικό διέξοδο. Κάλεσα λοιπόν τα παιδιά μου την άλλη μέρα και του τους έδειξα τον μπακόφις Και τους είπα: Βλέπετε, τώρα από εδώ και στο εξή, θα μπορείτε να έχετε πολύ περισσότερα από ό,τι είχατε μέχρι τώρα. Το κίνητρό μου ήταν, είναι και θα είναι αυτό. Θέλω τα παιδιά μου να μην στερηθούν τίποτα. Ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον, ούτε ποτέ. Ε, φυσικά η ομαδική δουλειά είναι πάνω απ' όλα γιατί ναι, με, όπως προείπαν και κάποιοι άνθρωποι μπορεί το σμαράγδι να έρχεται με προσωπική δουλειά αλλά η ομάδα για να χτιστεί ε, θέλει ομαδική προσπάθεια αυτό ε, οφείλεται στους ανθρώπους που την αποτελούν και στους ανθρώπους που δίνουν συνέχεια σε αυτό είμαι Πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη συνεργασία που έχω με την ομάδα μου. Είμαι συγκινημένη. Είναι η οικογένειά μου οι άνθρωποι αυτοί. Ε, που Δουλεύω πολύ ωραία μαζί τους και νιώθω πολύ καλά, νιώθω ευτυχισμένη, γιατί πραγματικά αυτό που κάνουμε για μένα δεν είναι δουλειά. Ε, ε, το να κάνεις κάτι που αγαπάς και που χαίρεσαι μέσα από αυτό, όσο, όσες και ώρες να ασχολείσαι, ε, πιστεύω ότι δεν κουράζεσαι ποτέ. Με τους ανθρώπους λοιπόν αυτούς που ζω καθημερινά πράγματα ε, έχω να πω πάρα πολλά. Ε, ουσιαστικά το χτεσινό που είδα εδώ πάνω στη σκηνή με συγκίνησε αφάνταστα και θέλω και εκείνοι να φτάσουν εδώ και πολύ παραπάνω και θα γίνει αυτό, είμαι σίγουρη. Ε, το δεύτερο πράγμα που θέλω έτσι με μεγάλη σημασία να πω είναι ότι ευχαριστώ πολύ την οικογένεια που έδειξε μεγάλη υπομονή και ανοχή σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Θέλει δουλειά, ε, θέλει κάποιες ώρες απασχόλησης, που σημαίνει ότι αρκετές φορές τα παιδιά μου πήγαν και σούπερ μάρκετ μόνα τους και έφαγαν και το φαγητό της προηγούμενης μέρας, αλλά δεν γίνονται όλα. Έτσι είναι. Ε, Βέβαια, τι να πω για τη γραμμή αναδοχή. Είπα και προηγουμένω ότι δεν μου πήρε πολύ για να καταλάβω με τι ανθρώπου έχω να κάνω. Ε, για μένα η επιτυχία ήταν δεδομένη από την αρχή, όταν του γνώρισα και όταν κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τα δώσουν όλα. Όντω, ε, οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτού του ανθρώπου, τον ε, Θοδωρή Τον Κουτρί και τον Κωνσταντίνο Τον Καστανά, που ηγούνται. και θα το πάνε πολύ μακριά αυτό το πλοίο. Είναι η καπετάνη και όλη η ηγεσία φυσικά τη Ολύμπικ. Και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλου, σε όλη την ηγεσία. Ε, και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κωστατο του παπα να το αφαιρώσω αυτό το τίτλο γιατί. Αξίζει, αξίζει να τον αφιερώσω. Με δίδαξε πολλά πράγματα. Με δίδαξε πολλά που δεν ήξερα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι με δίδαξε το πώ μπορώ να επικοινωνώ με τον κόσμο και το πώ μπορώ να διαχειρίζομαι του ανθρώπου. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Αυτό θα με κυνηγάει σε όλη μου τη ζωή πέρα από την Ολύμπικ και πέρα από την δικτύωση. Πραγματικά τον αξίζει. Τον τίτλο τον αφιερώνω ολοκληρωτικά σε αυτόν. <σοκλή> 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 το ότι εγώ σήμερα μπορώ να είμαι εδώ, μπορώ να. Ε, μιλάω για οικονομική ανεξαρτησία, το ότι ε, μπορώ να μιλάω το ότι μέσα σε μια περίοδο κρίσης και μάλιστα ε, σε μια περίοδο της χειρότερης κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να μιλάω με φανταστικά εισοδήματα για μένα, γιατί είναι εισοδήματα που δεν θα τα έβλεπα ποτέ, ας πούμε, ειδικά σε αυτή την περίοδο στο σπίτι μου. Ε, το ότι έχει αλλάξει η ζωή μας μέσα από αυτό και η ζωή των παιδιών μου, ναι. Το αξίζει λοιπόν ο τίτλος. Οφείλεται στον Κώστα που με καθοδήγησε πολύ σωστά από την αρχή. <κλη> πολύ σωστά. Ε, βέβαια δεν το έχει κάνει μόνο με μένα, όπως ακούσατε το έχει κάνει με όλους τους ανθρώπους της ομάδας του. Ε, πέρα από αυτό, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν, γιατί όντως είναι... Ε, Αρκετά δύσκολο το να μπορέσει να δώσει να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι πράγματα που εσύ, εσύ ναι, τα πιστεύει τα έχει καταλάβει, αλλά πώ μπορούν να τα καταλάβουν και οι υπόλοιποι εκεί έξω και ειδικά σήμερα με όλο αυτό που συμβαίνει, είναι δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν και τον πιο χαμηλό τίτλο που έχει αποκτήσει κάποιο είναι σημαντικό και πρέπει και το αξίζουν συγχαρητήρια. Πρέπει να, δώ, να δίνουμε χειροκρότημα σε όλου του ανθρώπου, γιατί και εμεί όλοι από τα χαμηλά ξεκινήσαμε και είμαστε τώρα εδώ. Δεν ήρθαμε εδώ μαγικά. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.